Λοιπόν, τη συνέντευξη που θα ακούσετε τώρα θα θέλαμε να την κάνουμε την Παρασκευή. Αλλά την Παρασκευή ο προπονητής του Ηρακλή ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Κομωτινή, εκεί σε προπονητικά σεμινάρια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάναμε υπομονή Σαββατοκύριακο. Βασικά, εδώ στην ώρα για μπλε, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε πρώτη φορά με τον κύριο Μπαξεβάνο. Με χαρά. Και μας αρέσει πάντα να μιλάμε όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ήταν τόσο μεγάλο και σημαντικό. Coach, συγχαρητήρια και στην ώρα για μπλε και στον αέρα που κοντά σας τα έχουμε πει πολλές φορές. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, μου φαίνεται περίμενες να δεις εσύ τα αποτελέσματα και μετά να με κάνεις. Όχι, όχι. Έχω ένα μότο. Δεν θέλω να κάνω κάτι στη μέση. Ναι. Δηλαδή ήθελα τον Σπύρο Μπαξεβάνο ως ώρα για μπλε να τον αφήσω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και μετά... Εγώ μπήκα απλώς έτσι για να σπάσω και τον πάγο κατευθείαν και να πούμε στο θέμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο όμορφο τώρα που δεν υπάρχει κανένα άγχος, που δεν έχουμε μπει στη διαδικασία coach τι θα κάνουμε την Κυριακή και να ο αντίπαλος και να ξέρω εγώ οι τραυματισμοί και το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχει άγχος αγωνιστικό. Αλλά μπράβο. Υπάρχει άγχος για την επόμενη για το ημέρα. Αγωνιστικό μιλάω. Δεν υπάρχει άγχος αποτελέσματος. Δηλαδή τι θα κάνουμε την Κυριακή. Τα είπες καλύτερα από μένα. Δεν υπάρχει άγχος αποτελέσματος. Μπράβο. Υπάρχει όμως άγχος για την επόμενη ημέρα. Για αυτό που θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα. Και περίμενα και το κερασάκι, να σου πω την αλήθεια. Το οποίο ήταν η ανανέωση. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίζουμε να μιλάμε με τον προπονητή του Ηρακλή που εξακολουθείς και είσαι και θα πάρω μια ατάκα σου να ξεκινήσουμε coach με αυτό ότι συνεχίζεις με την υπογραφή στην ανανέωση να ζεις το δικό σου όνειρο, έτσι, ως προπονητής του Ηρακλή. Οποιοςδήποτε νομίζω, Γιώργο, δεν είναι... Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Το είπα από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ομάδα, εγώ είμαι πολύ μικρός. Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλος, έτσι, και νομίζω και για τον οποιοδήποτε προπονητή. Αυτή η ομάδα, εντάξει, βρίσκεται σε αυτή τη θέση που βρίσκεται, αλλά δεν πάβει η φυσική της θέση να είναι στην άλλη κατηγορία. Εντάξει, και για μένα είπα ότι είναι η ευκαιρία μου, δεν το κρύβω, έτσι. Γι' αυτό ήρθα, γι' αυτό δούλεψα μαζί με τα παιδιά, έτσι, αυτή τη χρονιά, να καταφέρει η ομάδα να κάνει το πρώτο σκαλοπάτι και σιγά σιγά να πάμε για το δεύτερο. Θυμάμαι κάθε φορά που σε περιμέναμε έξω από τα αποδυτήρια ή σε οποιοδήποτε γήπεδο, ή μάλλον όχι κάθε φορά, όταν τελείωσε ο στόχος, δηλαδή όταν και μαθηματικά ο Ηρακλής εξασφάλισε την άνοδό του στη Β' Εθνική Κατηγορία, πόσο χαρούμενος ήσουν και πόσο γυάλιζε το μάτι σου όταν ρωτούσαμε coach τι γίνεται για του χρόνου, θα μείνεις. Και αυτό που έλεγες ήταν, είμαστε θετικοί και οι δύο, θα το δούμε, θα το κάνουμε. Τώρα που τελείωσε αυτό, είσαι χαρούμενος σίγουρα, πιο ανακουφισμένος, πιο αποφασισμένος, πιο έτσι να πατάς γερά στα πόδια. Είμαι το ίδιο πράγμα όπως εκείνη τη μέρα που βγήκα και είπα δεν ξέρω τι γίνεται για την επόμενη μέρα. Είμαι ακριβώς το ίδιο. Είμαι ικανοποιημένος. Το μάτι γυάλιζε πάντως ότι εγώ εδώ είμαι. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Γιώργο, δεν μπορώ να το κρύψω. Εντάξει, από εκεί και πέρα μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, η επόμενη κατηγορία είναι... Να μην γελιόμαστε, είναι τελείως διαφορετική. Τα πράγματα δεν θα είναι, δεν θέλω να πω τόσο εύκολα, γιατί και η χρονιά αυτή που πέρασε δεν ήταν εύκολη. Εύκολη την κάναν τα παιδιά να φαίνεται στο τέλος. Η χρονιά αυτή που πέρασε έγραψε ιστορία. Έτσι ακριβώς. Απλά στο τέλος αυτά τα παιδιά κάναν αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να φαίνεται ότι εύκολα βγήκε η ομάδα στην επόμενη κατηγορία, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ, έτσι, καταφέρανε πολλά πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το είπες και εσύ, ξεκίνησε τελείως διαφορετικά η χρονιά και κατέληξε έτσι με χαρά. Εντάξει, αλλά να μην γελιόμαστε ότι η επόμενη χρονιά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Και είναι και πολλά τα ζητήματα που είναι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή να συσταθεί η ΠΑΕ που όσο και πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Έτσι, πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, της ομάδας, έτσι, σπριν διαρκείας. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρόνο, γιατί μικρός χρόνος είναι σχετικά το μέχρι να ξεκινήσει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, έτσι.
πολλά πράγματα, εντάξει, αισιοδοξία υπάρχει. Από εκεί και πέρα δουλειά πολύ από όλους να μπορέσει η ομάδα να ξεκινήσει όπως πρέπει να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά. Πριν πάμε στο παρόν και το μέλλον, θέλω μια ερώτηση για το παρελθόν και ίσως να την έχεις απαντήσει τις προηγούμενες μέρες, αλλά έτσι λίγο με πιο ήρεμο, πιο καθαρό μυαλό πλέον από τη στιγμή που δεν υπάρχει η αγωνιστική δράση. Ως προπονητής φαντάζομαι τέτοιο πράγμα δεν έχεις ξαναδεί. Δηλαδή μια ομάδα που ξεκίνησε Πέμπτη, έπαιξε Κυριακή στην Καρίτσα, να ανεβαίνει αίτητη και να πανηγυρίζουμε όλοι τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ένα είναι αυτό. Φαντάζομαι δεν έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο, άσχετα αν μιλάμε για τρίτη εθνική κατηγορία. Η Δανία πήρε το Euro. Δανία το 92, ναι. Το 92. Τους φωνάξαν από τις παραλίες. Στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο. 2-0 Γερμανία τελικό, το θυμάμαι σαν χθες. Είναι και αυτό είναι τόσο ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο. Έτσι, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είμαι σίγουρος για κάτι. Όλα τα παίρνεις, τα κερδίζεις με προσπάθεια, με κόπο, με υδρότα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ κάτι σίγουρο στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι και το πιο όμορφο άθλημα, γι' αυτό εμείς το αγαπάμε. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά έχουμε να το λέμε ότι ο Ηρακλής το έκανε και δεν το έχει κάνει κανείς άλλος αυτό το πράγμα. Ναι, το έκανε όμως και ο Ηρακλής. Νομίζω βοήθησε πολύ το μέγεθος της ομάδας του Ηρακλή. Mm-hmm. Έτσι. Αν ήταν κάποια άλλη ομάδα νομίζω δεν θα τα κατάφερνε. Δεν θα άντεχε λες. Δεν θα άντεχε. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα όσο πήγαινε αγωνιστική με αγωνιστική, γιατί ενισχύθηκε και τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, γινόταν όντως καλύτερη. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να φτάσει μέχρι εκεί πέρα στον Ιανουάριο και να είναι εκεί πέρα η ομάδα στις πρώτες θέσεις. Ναι, από εκείνη τη στιγμή και μετά που ενισχύθηκε, νομίζω τα πράγματα είχαν μπει σε ένα δρόμο ο οποίος δεν οδηγούσε σε τίποτα άλλο από την πρώτη θέση και από εκεί και πέρα και στην επιτυχία στα παιχνίδια των Μπάρας. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν εκεί πέρα, ήταν μέχρι τον Ιανουάριο. Όχι ότι μετά τα πράγματα ήταν εύκολα. Το είπα, το λέω, το θα το ξαναλέω. Η προσπάθεια των παιδιών έκανε... Το κάνει η ομάδα να φαίνεται έτσι, αλλά δεν ήταν. Ναι. Τα παιδιά κάνανε να φαίνεται έτσι ότι ήταν σχετικά εύκολο. Αλήθεια, εκείνο το πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, δεν ξέρω πότε ήταν, βράδυ, όταν δέχτηκες ένα τηλεφώνημα από τον Ηρακλή και όταν ήρθες στην ομάδα μετά από εκείνη την ήττα, αν θυμάμαι καλά, με το Μακεδονικό. Με το Μακεδονικό. Το εκτός έδρας του 1-0. 19 Φεβρουαρίου, ναι. 19 Φεβρουαρίου. 19 Φεβρουαρίου με φωνάξαν εμένα, έτσι. Έτσι, ανέλαβα 20 του μηνός, έκανα την πρώτη μου προπόνηση. Εκεί μέσα σου, πέρα από τη χαρά το ότι ο Ηρακλής με θέλει. Τι άλλο σκέφτεσαι, ότι όχι που πάω τώρα, υπάρχει το δημιουργικό άγχος, υπάρχει ο προβληματισμός, γιατί όχι. Έχετε μια ομάδα που είναι από ήττα και πρέπει εγώ, ναι, σώνει και καλά, να ξεκινήσω ξανά με νίκες. Ναι, εμένα αυτό που με φόβησε, όχι με φόβησε, με άγχωνε, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Το άμεσο αποτέλεσμα. Ήταν, ναι, μόνο το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και το πρώτο παιχνίδι γιατί δεν είχα και τον χρόνο να δουλέψω έτσι πως θέλω εγώ, δηλαδή να περάσω, δεν μπορείς να περάσεις μάλλον από την πρώτη εβδομάδα πολλές πληροφορίες στα παιδιά, έτσι. Δηλαδή κινδυνεύεις να τους προβληματίσεις παρά να τους βοηθήσεις. Έτσι βάλαμε κάποια πράγματα, μας πήγε εκείνο το παιχνίδι με τον γκολ του Παντελή στο 92 και κερδίσαμε το παιχνίδι και νομίζω από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα και για μένα. Εκείνο τον goal, δηλαδή, coach, ακόμα αγχωμένος είμαι. Μα έτσι εγώ είναι προσωπικά τα είμαι πράγματα. Ακόμα αγχωμένος για εκείνο τον goal. Μου λένε, ήσουν ήρεμος λέει σε εκείνο το παιχνίδι. Σε άλλα παιχνίδια λέει ήσουν πιο αγχωμένος. Δεν ξέρω, το πίστευα. Εδώ δεν είχαμε ευκαιρίες, αν θυμάσαι, στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Έγινε εκεί η ατομική ενέργεια, νομίζω, του Μεντί, αν θυμάμαι καλά, που πήρε τον ρεμπάουντ. Ναι, ήταν πάσα του Ντεσμέτ στο Μεντί, τελείωμα του Μεντί και στο δεύτερο δοκάριο ο Παντελής. Τη φύσηξε να μπει μέσα, να ησυχάσουμε. Ναι. Εντάξει, νομίζω από εκεί και πέρα έχεις και τον χρόνο να περάσεις κάποια πράγματα πιο εύκολα, έτσι.
Ο χρόνος πάντα είναι και με το φάνηκε με αυτό το και στα μπαράζο που εκεί ο Ηρακλής πραγματικά έδειξε ότι είμαι εγώ και κανείς άλλος. Γιώργο, μπήκανε και παιδιά τα οποία χωρίς έτσι να δικήσω κανέναν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ναι, δηλαδή η ποιότητα και η εμπειρία και του Τάι και του Κασναφέρη που μπήκανε κάποια στιγμή μέσα, έτσι νομίζω βοήθησαν και όλους τους υπόλοιπους ώστε η ομάδα να πετύχει τον στόχο της. Έτσι. Και από εκεί πέρα και αυτό που είπες και εσύ, γυαλίζαν πολύ τα μάτια των ποδοσφαιριστών. Εγώ το είχα και λίγο και αυτό, δηλαδή το είπα και σε κάποια συνέντευξη, μου προξένησε λίγο. Μου ήρθε λίγο παράξενο ότι ενώ περίμενα να υπάρχει πίεση σε αυτά τα παιδιά, γιατί είχαμε και πολλά νέα παιδιά στην ομάδα, έτσι, το όνομα του Ηρακλή, η φανέλα βαριά, παίζω κάθε αγωνιστική. Ότι είναι όλα τελική τώρα μόνο, στα μπαράζ και τα λοιπά. Ότι θα βγάλω μια πίεση. Και όμως δεν παίρναν μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή παίζανε και καλό ποδόσφαιρο κατά κάποια χρονικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι, έτσι, και έπαιρναν τα αποτελέσματα. Είπες νωρίτερα για τις αντιδράσεις σου, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, θυμάμαι χαρακτηριστικά και στο Βόλο και σε κάποια άλλα μάτια στα μπαράζ, τον Σπύρο των Παξεβάνων να γίνεται ένα κουβάρι με τους παίκτες, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο, να τον αγκαλιάζουν, να τους αγκαλιάζει, να ξεσπάει. Σου βγαίνει και η πίεση και έτσι η όλη προσπάθεια. Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια συνολική και νομίζω αυτό μας έβγαινε σε όλους. Παίζει ρόλο coach και κάτι άλλο σε αυτό. Τι εννοώ το κάτι άλλο. Για 5-6 σεζόν, αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στο Κισαμικό, εκεί που είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν λέω, η ένταση του προπονητή υπάρχει, ο σκοπός της νίκης εννοείται, αλλά εδώ μιλάμε για τον Ηρακλή, εδώ μιλάμε και για το ξέσπασμα του κόσμου, εδώ μιλάμε και για πολλά άλλα που σε κάνουν να το ζεις πιο έντονα. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σίγουρα ότι θα το ζεις πιο έντονα, ναι. Το άγχος υπάρχει πάντα. Είτε παίζεις σε αλφα εθνική, είτε παίζεις σε γάμα τοπικό, έτσι. Όταν πρέπει να πάρεις ένα αποτέλεσμα, υπάρχει η πίεση. Αυτή την πίεση απλά πρέπει να τη διαχειρίζεις και εσύ λίγο καλύτερα, να μην περνάει μέσα στους ποδοσφαιριστές. Υπήρχε πίστη στην ομάδα, υπήρχε αυτοπεποίθηση και νομίζω εκεί πέρα κερδίζανε εμείς παιχνίδι με παιχνίδι. Είπα για τον Κισαμικό, είναι αρκετά τα χρόνια παρουσία σου σε αυτή την κατηγορία στην οποία βρίσκεται πλέον ο Ηρακλής, στη δεύτερη εθνική, και είναι κάτι που φαντάζομαι και σένα σου γεμίζει αυτοπεποίθηση, έχεις τις γνώσεις, έχεις τις εμπειρίες, ξέρεις αυτό που λέμε την κατηγορία, είναι ένα όπλο, έτσι. Εντάξει, σαν προπονητής κάθε παιχνίδι νομίζω αποκτάς άλλη εμπειρία, έτσι. Κάθε παιχνίδι είναι ένα καινούριο μάθημα μέσα στο μυαλό ενός προπονητή. Και νομίζω έτσι πρέπει να δουλεύω, να μαθαίνω από τα λάθη μου, τι καλό χρησιμοποιώ στο επόμενο παιχνίδι, τι κακό το προσπαθούμε να τα διορθώσουμε και πάντα να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τη δουλειά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί για το εξωαγωνιστικό, όπως είπα και πριν, χρειάζεται πολύ τρέξιμο από τη διοίκηση, πρέπει να συσταθεί η ΠΑΕ, να γίνουν πράγματα που φαντάζομαι σε απασχολούν ως προπονητή, αλλά πρέπει να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό. Στο καθαρά αγωνιστικό, είναι πολλά τα οποία θα ήθελες να αλλαχτούν όσον αφορά το ρόστερ, όσον αφορά κάποια άλλα ζητήματα. Πολλά θα ήθελα. Ή λες, έχουμε ένα κορμό και βασιζόμαστε πάνω σε αυτόν και βάζουμε πινελιές. Όλα έχουν σχέση με το τι οικονομικά μεγέθη θα υπάρχουν. Τι έχουμε στα χέρια στα χέρια μας. Ναι. Έτσι. Εμείς και πολύ συντηρητικά και βασιζόμενοι και σε αυτόν τον κορμό και σαν ηθική ανταμοιβή σε αυτά τα παιδιά, στα περισσότερα, έτσι. Γιατί βγάλανε και μια ομοιογένεια, βγάλανε μια προσπάθεια συνολική όλοι μαζί. Γι' αυτό και εμένα στις σκέψεις μου είναι να κρατήσω ένα σημαντικό αριθμό παιχτών και από εκεί και πέρα να μπορέσει η ομάδα να ασχηθεί με 6, 7, 8 παιδιά ακόμη καλύτερης ποιότητας, παιδιά τα οποία να έρθουν και να βοηθήσουν αυτούς τους υπόλοιπους παίχτες, να είναι καλύτεροι δηλαδή από αυτούς, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Άρα διατήρηση κορμού,
και προσθήκες ποιοτικές που θα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μας. Μα έτσι, δεν μπορείς να πας διαφορετικά. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι η μία κατηγορία με την άλλη είναι μέρα με τη νύχτα, έτσι. Όσο το επιτρέπουν και τα οικονομικά δεδομένα, όπως σωστά είπες. Σίγουρα. Το οικονομικό είναι το πρώτο που μετράει στο πώς μπορείς να χτίσεις μια ομάδα από το υλικό που υπάρχει στο αγωνιστικό υλικό, έτσι, από τα γύρω-γύρω που υπάρχουν στην ομάδα και τις βοήθειες που μπορείς να πάρεις σε αγωνιστικούς χώρους, σε προπονητικό υλικό, σε φόδια για τον προπονητή για να δουλέψει καλύτερα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Το τι μπορείς να προσφέρεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα για να μπορέσει η ομάδα να δουλέψει απερίσπαστα και να μπορέσει να πετύχει το στόχο της στο τέλος. Και όποια coach και να είναι τα δεδομένα, φαντάζομαι συμφωνείς ότι δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο πέρα από τη λέξη πρωταθλητισμό, γιατί μιλάμε για τον Ηράκλειο. Όποια και να είναι τα δεδομένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η μοίρα του Ηρακλή. Δηλαδή, ο Ηρακλής πρέπει να βγει στην επόμενη κατηγορία. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με ό,τι όπλα έχεις να πολεμήσεις, πρέπει να κάνεις τον καλύτερο πόλεμο, να δώσεις καλύτερες μάχες, να πας να πάρεις αυτό που αξίζει σε αυτή την ομάδα. Έτσι. Ήδη έχετε ξεκινήσει το προγραμματισμό σας, έχει κλείσει το προπονητικό κέντρο στα 3-5 πηγάδια, έχει ανακοινωθεί το φιλικό με τη Ξάνθη για 19 Αυγούστου. Να υποθέσω ότι και εκεί στα 3-5 πηγάδια κάποια φιλικά με ομάδες που θα είναι εκεί το ίδιο χρονικό σημείο θα γίνουν, έτσι. Θεωρώ να ότι θα παίξουμε και με τον Εθνικό Άχνας που θα είμαστε το ίδιο χρονικό, το ίδιο χρονικό σημείο, δηλαδή στο ίδιο ξενοδοχείο, έτσι. Έχουμε ήδη προγραμματισμένα επάνω 3 ή 4 φιλικά, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τις ημερομηνίες. 3 νομίζω είναι, 3 το 4 θα είναι όταν κατεβούμε, δηλαδή ότι θέλουμε να παίξουμε πάνω κάποια παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξουμε και αντιπάλους. Εντάξει, είναι μια περιοχή εκεί πέρα στα 3-5 πηγάδια, έχει αρκετές ομάδες που πηγαίνουν εκείνο τον καιρό προετοιμασία, να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Το πρώτο ραντεβού 23 Ιουλίου. Ναι, αυτό είναι σαν πρώτη επιλογή. Έχουμε πει για 18, 19, 20 να προγραμματίσουμε τις ιατρικές και τις εργομετρικές εξετάσεις. Ναι, και μετά μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο είναι 21-22 και Δευτέρα πρώτη προπόνηση, πρώτα ο Θεός. Επειδή πήρες μια πολύ έντονη γεύση φέτος από τον κόσμο, στα εκτός, γιατί τα εντός είναι εντός. Εντάξει, τα εντός είναι όπως και να έχει ο κόσμος πηγαίνει, αλλά στα εκτός, ειδικά που ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα που ζήσαμε όλοι, νομίζω ότι θα έρθει ακόμα μία γεύση και στην πρώτη προπόνηση, γιατί και αυτή είναι ένα ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο για τον κόσμο. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος, είπα, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της ομάδας και η βοήθεια του φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, είτε εντός είτε εκτός, ακόμα και στο παιχνίδι που υπήρχε απαγόρευση. Μετακίνηση των φυλάδων. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμείς το θέλουμε του χρόνου και σε ακόμα πιο έντονο και μεγάλο βαθμό, ώστε να μπορέσει πάλι αυτός ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα να παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνει. Αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες μέρες ήσουν κοντά και σε αυτό που ξεκίνησε με τις ακαδημίες, που πρέπει να το ξαναπούμε, είναι πάρα πολύ αναγκαίο και απαραίτητο. Να υπάρχουν και ακαδημίες φέτος, έτσι, να υπάρχει και β' ομάδα. Και ναι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι στο οποίο ήμασταν πολλά άτομα εκεί πέρα, έτσι, να δούμε κάποια τονίζω παιδιά. Το γιατί έχει σημασία και για τα ίδια τα παιδιά να ξέρουν ότι ο προπονητής του μεγάλου Ηρακλή των ανδρών είναι εδώ και μας βλέπει και αυτό έχει την αξία. Έτσι πρέπει να είναι, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, εντάξει, τη στιγμή που, όπως είπες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα στον Ηρακλή από πλευρά ακαδημίων. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο και σε αυτό ακόμα η ομάδα πρέπει να τρέξει με γρήγορα βήματα. Και να υποθέσω θα είστε κοντά, θα είστε κοντά και σε αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι. Και πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση και με αυτές τις ομάδες, να υπάρχει και κίνητρο για τα παιδιά, ώστε να μπορούν και αυτά να βελτιώνονται, να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό και κάποια στιγμή να μπορέσουν να περάσουν και στην πρώτη ομάδα. Αλήθεια, πότε θεωρείς ή αν έχεις ενημέρωση από τη διοίκηση, από την καθημερινότητα, ότι θα είστε έτοιμοι να
κάνετε πράξη το πλάνο σας. Δηλαδή έχουμε μια λίστα παιχτών, έχουμε μια λίστα που θέλουμε να ανανεώσουμε, έχουμε αυτό, έχουμε εκείνο. Πότε μπορούμε να το υλοποιήσουμε βάσει των δεδομένων που υπάρχουν πάντα? Δεν το ξέρω, εγώ χρονικά, θέλω χθες. Καλά, ναι. Εγώ θέλω χθες, αλλά αυτό είναι κάτι, εντάξει, είναι οι άνθρωποι όμως προσπαθούν να το τρέξουν όλο το κομμάτι, έτσι. Θέλει λίγο υπομονή από όλους, σίγουρα πρέπει να βιαστούμε, να μπορέσουμε να κρατήσουμε από αυτόν τον κορμό που έχουμε πει όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες απώλειες. Κάποια παιδιά δεν ανήκουν σε εμάς, έτσι, τα είχαμε δανεικούς. Κάποια άλλα μπορεί να έχουν κάποιες άλλες προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει το όνομα του Ηρακλή να αποτελεί πόλο έλξης για τον καθένα τους. Το χειρότερο, coach, για ένα προπονητή είναι τώρα που πρέπει να χτίσει, πρέπει κάθε μέρα να είναι στα τηλέφωνα ή όταν έχει παιχνίδι κάθε Σαββατοκύριακο? Εμένα είναι η δουλειά που δεν μου αρέσει, Γιώργο. Αυτό είναι το χειρότερο, Εμένα είναι η δουλειά που δεν μου αρέσει. Εμένα, εγώ αυτό που θέλω είναι να πάει η ημερομηνία 23 Ιουλίου και να μπω μέσα στο γήπεδο. Και να ρίξουμε την μπάλα μέσα και να αρχίσουμε. Ναι. Αυτό έχουμε μάθει εμείς, έτσι, να μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αλλά και αυτή η δουλειά μέχρι τις 23 Ιουλίου είναι και, να μην πούμε και η πιο σημαντική, αλλά είναι εξίσου σημαντική με αυτή να πούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα ώστε όταν θα μπεις εκεί πέρα να είσαι έτοιμος, να έχεις όλα τα όπλα σου, να μπορείς να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά σου. Και είναι και διαφορετικό για σένα, γιατί άλλο να παραλαμβάνεις μια ομάδα στα μισά και να λες πάω να πετύχω ένα στόχο, και άλλο να ξεκινάς εσύ και να χτίζεις και να έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, φαντάζομαι. Έτσι, τα πράγματα έτσι είναι. Τα πράγματα έτσι είναι. Εντάξει, και για μένα είναι το δύσκολο κομμάτι ότι, ξέρεις, πρέπει να αποφασίσεις ότι και κάποια παιδιά τα οποία βοήθησαν και αυτά μέσα στη χρονιά ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν, δεν θα συνεχίσουν, έτσι, όχι γιατί δεν αξίζουν, έτσι, αλλά γιατί πρέπει η ομάδα να γίνει την επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα από αυτή που ήταν για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Ήθελα να ευχηθώ καλή ξεκούραση, αλλά δεν τη βλέπω. Την ξεκούραση. Γιατί ναι, και το χειρότερο πράγμα αυτό. Το χειρότερο πράγμα για μένα αυτό το καιρό είναι τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι το χειρότερο πράγμα. Τώρα, να την κάνω την ερώτηση, αν και δεν ξέρω αν πρέπει στο να. Υπάρχει και το ανάποδο τηλέφωνο, δηλαδή να παίρνει κάποιος και να πει coach θέλω να έρθω ή coach έχω να παίχτη? Υπάρχει και αυτό, Πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Τα περισσότερα, να το περισσότερα είναι αυτά. Να το πούμε αυτό. Αν θέλετε φυσικά να το επιβεβαιώσετε, το επιβεβαιώνω. Περισσότερα είναι αυτά τα τηλέφωνα. Είναι, εντάξει, θετικό πάντως το ότι παρά τα όσα τράβηξε ο Ηρακλής, παρά τα όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Είναι μεγάλο μέγεθος. Μπράβο. Αυτό, ο Ηρακλής, αυτό το τονίζω. Που έτσι θέλουν να έρθουν και παίρνουν τον κύριο Μπαξεβάνο και του λένε. Και σαν όνομα πάλι θα είναι το μεγαλύτερο μέγεθος στην κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ας συζητηθεί έτσι. Καλή δύναμη να ευχηθείτε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να και όλα να πάνε καλά, coach. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.